Καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε τον κύριο Ισαάκ Νικολαίδη, υποψήφιο βουλευτή στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Κύριε Νικολαίδη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα κύριε Μαυρίδη, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, καλημέρα στους ακροατές μας. Αληθώς Ανέστη, και βεβαίως είμαστε μεσούσεις της προεκλογικής περίοδου. Δεν ξέρω, ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα, μια δική σας εκτίμηση, αν ήδη στην προεκλογική περίοδο συζητώνται πλέον τα βασικά θέματα που αφορούν τους καθημερινά τους πολίτες, ή έχουμε μια άλλου τύπου συζήτηση, την οποία την είχαμε εδώ που τα λέμε πριν από μερικές μέρες. Κατά πόσον δηλαδή η πολιτική συζήτηση είναι σε τέτοιο βαθμό που εσάς σας ικανοποιεί αυτό που τουλάχιστον αρχίζει να συζητείτε για προγράμματα, θέσεις, προτάσεις των κομμάτων και φυσικά και του κόμματος που είστε υποψήφιος, του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής? Η αλήθεια είναι, κύριε Μαυρίδη, πως η κοινωνία συνεχίζει να είναι σε ένα βαθμό παγωμένη. Κάνουμε όλοι εμείς οι υποψήφοι την προσπάθειά μας να ενημερώσουμε τους πολίτες. Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη, πρωτόγνωρο και για μένα που ασχολούμαι τόσα χρόνια με τα κοινά. Ναι. Η έκταση είναι τόσο μεγάλη που είναι και η περίοδος τέτοια που πολλοί σπόροι στις κοινότητες βρίσκεται στις εργασίες του, είναι μικρός, λίγος ο χρόνος για να βρεθούμε, αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι πως βιώνει, και ας μου επιτραπεί η έκφραση, στο πετσί του την ανέχεια όλων αυτών των ετών της δοκιμασίας, τόσο με την κρίση την οικονομική, τόσο την υγειονομική, την κρίση με την ενεργειακή μας φτώχεια. Ναι. Και κάθεται παγωμένος και περιμένει από εμάς, και είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος, πως σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσεις να ενημερώσεις και να πείσεις πως οι πολιτικές που υπηρετεί το κόμμα το οποίο είσαι υποψήφιος είναι αυτές που θα δώσουν διέξοδο. Πιστεύω ότι πολλοί κόσμος, χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν, πρέπει να διαβάσει και να ενημερωθεί στον ελεύθερο του χρόνο τα προγράμματα των κομμάτων. Τον προτρέπω να κάνει πρώτα αυτό και μετά να κουμπώσει ποιος από τα πρόσωπα θα μπορέσει να τον εκπροσωπήσει στο κέντρο. Επειδή ανοίξατε αυτό το θέμα, είναι και ένα στάδιο ευθύνης των πολιτών αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε επιλεγεί από τα κόμματά μας το να είμαστε υποψήφοι να εκπροσωπήσουμε το κόμμα μας στην Περιφερειακή Ενότητα, αλλά και οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν, και όχι μόνο από τους υποψηφίους. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Μαυρίδη, αυτό που γίνεται αυτές τις ημέρες, ναι, το να βγάζουμε όλοι το πρόγραμμά μας και να λέμε ότι στο τάδε δημοτικό διαμέρισμα ή στην τάδε κοινότητα θα είμαστε για ένα δεκάλεπτο, ίσα που μπορούμε να πούμε μία καλημέρα και να σφίξουμε το χέρι. Αυτή είναι η αλήθεια, και έτσι πρέπει να μιλάμε στην κοινωνία μας. Το παρελθόν μας και το παρόν μας και η στάση μας δηλώνει την υπευθυνότητα απέναντι στο πρόσωπό τους, και έτσι πρέπει να μας κρίνουνε. Και ο ενημερωμένος πολίτης είναι αυτός που πραγματικά θα πάει στις 21 Μαΐου να ψηφίσει υπεύθυνα για το μέλλον το δικό του και των παιδιών. Μάλιστα. Επειδή, κύριε Νικολαίδη, ανοίξατε ήδη και το θέμα αυτό, λέτε προτρέπετε τους πολίτες να διαβάσουν τα προγράμματα και τις θέσεις και για συγκεκριμένα θέματα μάλιστα που τους αφορούν των πολιτικών κομμάτων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το κάνει ένας πολίτης και διαβάζει τα προγράμματα όλων των κομμάτων. Δεν διαπιστώνει ότι σε κάποια από αυτά, σε κάποια θέματα, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν συγκλίσεις? Δηλαδή, λένε λίγο πολύ ταυτόσημα το ίδιο πράγμα κάποια κομμάτα μεταξύ τους τουλάχιστον. Σε πολλά σημεία, κύριε Μαυρίδη, αλλά πρέπει να μας διακατέχει και η ανωτερότητα και να προτάξουμε τις ανάγκες των πολιτών και της ελληνικής κοινωνίας και όχι των προσωπικών μας φιλοδοξιών. Είναι κατανοητό αυτό. Στο ΠΑΣΟΚ ότι λειτουργούμε με υπεύθυνη πολιτική για υπεύθυνους πολίτες. Ένας υπεύθυνος πολίτης είναι ενημερωμένος και προσπαθεί να δει και ποια είναι τα σημεία αυτά που συγκλίνουν και θα επιλέξει ποιο κόμμα του δίνει την διασφάλιση του μέλλοντός του σε ένα επίπεδο. Όπως είπατε, πρέπει, και όπως τηρούμε και το επίπεδο Ευρώπης, υπάρχουν συνεργασίες. Αυτό το διάστημα τα κεντρικά μέσα επικοινωνίας, και να σας συγχαρώ συγχρόνως,
κάνετε μεγάλη δουλειά τα περιφερειακά και έτσι πρέπει να είναι και να μιλάμε και για περιφερειακές πολιτικές που θα εφαρμοστούν στην περιοχή, αλλά τα κεντρικά μέσα επικοινωνίας δυστυχώς αναλώνονται όχι στη σύγκληση των προγραμμάτων και να παρουσιάζουν τα προγράμματα από κάθε κόμμα, αλλά ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και ποιος θα είναι ο βουλευτής και σε επίπεδο προσώπων και όχι προγραμμάτων, δυστυχώς. Τώρα, σε αυτό το επίπεδο των συγκλήσεων, εσείς ως Πασόκ κίνημα αλλαγής και με βάση και τις προτάσεις που έχετε για την περιοχή και τις προτάσεις συνολικότερα για την χώρα, λίγο πολύ είναι γνωστά όλα αυτά. Εσείς, πού βλέπετε να συγκλίνετε περισσότερο, με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ή με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ή με πρόγραμμα άλλων κομμάτων? Πού βλέπετε να, έχετε, να είστε πιο κοντά στα προγράμματα καταρχήν, και ας αφήσουμε τα πρόσωπα απ' έξω? Κύριε Μαυρίδη, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και πρέπει να δούμε το κάθε ένα κόμμα πώς προσεγγίζει την διέξοδο που πρέπει να δώσει σε αυτά τα διέξοδα που έχουν δημιουργηθεί από τις προηγούμενες πολιτικές. Ό,τι είναι, γενικά θα μιλήσω, γιατί όπως σας είπα πρέπει να κάνουμε ανάπτυξη ολόκληρου του προγράμματος τώρα για να μπορέσεις ένα-ένα. Αυτά που προέχουν είναι να δούμε για διασφάλιση ενός κράτους πρόνοιας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας παράδειγμα, η παιδεία μας, σε αυτά εδώ μπορούμε να συγκλίνουμε και να φέρουμε ένα επίπεδο διαβίωσης του Έλληνα πολίτη που να είναι αποδεκτό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες και αυτές τις έχουν δημιουργήσει συγκεκριμένες πολιτικές και οι πολιτικές ιδιαίτερα της τελευταίας τετραετίας, έτσι τα 3,5 χρόνια η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους, και ιδιαίτερα και στην περιοχή μας με αυτά που έχουν γίνει με τον πόλεμο που έχουμε της απολιγνητοποίησης εδώ, γιατί το ΑΕΠ μας έπεσε κατά 50%, ούτε χειρότερα από τον πόλεμο της Ουκρανίας έχουμε φτάσει. Τώρα, το πρόγραμμά μας, εμείς δεσμευόμαστε πως θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση με συγκεκριμένες πολιτικές. Θα αλλάξουμε το παραγωγικό ποντέλο, και θα αυξήσουμε την απασχόληση στην περιοχή, γιατί έχει προτάσεις το κόμμα μας και δεν είναι να είμαστε ανέντιμοι απέναντι στις δεσμεύσεις. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης εκλέχθηκε τον Ιούνιο του 19, άλλα έλεγε ότι θα κάνει απολιγνητοποίηση μετά από 3 μήνες στην περιοχή και να σοκάρει όλη αυτή την κοινωνία της Δυτικής γενικότερα Μακεδονίας, γιατί το ΑΕΠ της περιοχής ξέρουμε πώς λειτουργεί σύμφωνα με το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της περιοχής. Είναι κουμπωμένο εκεί πάνω. Μας έχει φέρει ανεργία μεγάλη, αφέμαξη πληθυσμού. Φτάσαμε να είμαστε η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού, 10,1%. Και άλλες περιφέρειες, όπως τα μεγάλα αστικά κέντρα, να έχουν αύξηση και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Κύριε Νικολαίδη, τώρα εσείς είστε υποψήφιος βουλευτής και είναι η πρώτη σας συμμετοχή σε επίπεδο ψηφοδελτίου βουλευτικού, έτσι δεν είναι? Έτσι, κύριε Μαυρίδη, ναι. Πιστεύω πως έχω μία εμπειρία, γιατί έχω ασχοληθεί από το 1998 με την τοπική αυτοδιοίκηση στον πρώτο βαθμό. Διετέλεσα τοπικό σύμβουλος, δημοτικό σύμβουλος, αντιδήμαρχος. Έχω την τιμή σήμερα να είμαι ένας πρόεδρος μιας κοινότητας που λέγεται Πόλη Πτολεμαΐδας. Να δοκιμάζεται πρώτη σε αυτήν την απολιγνητοποίηση από την απόφαση που πήρε ο κύριος Πρωθυπουργός, γιατί είχε εξεπλήξει και όλο το κόμμα με την απόφαση αυτήν, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις ανάγκες του τόπου, θέλω να πιστεύω, και μέσα από την ενασχόλησή μου στο συνδικαλιστικό κίνημα και στον πολιτισμό που σήμερα υπηρετώ, και πιστεύω θα είμαι ένα πρόσωπο που πραγματικά θα μεταφέρει τις ανάγκες του τόπου στο κέντρο και με αγωνιστικότητα, συνέπεια και με εμπειρία θα προσπαθήσω να μεταφέρω στο κέντρο όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και εσείς και οι ακροατές που μας ακούνε πως δεν είναι αυτός σκοπός η εκλογή. Αυτό που πρέπει να προτάξουμε είναι στο επίπεδο που προσπαθούμε να εμπνεύσουμε τον κόσμο και να είμαστε ακέραιοι στις δεσμεύσεις μας. Να μεταφέρουμε σωστά από έναν τόπο που λέγεται Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης τις ανάγκες του
που πιστεύω σε έναν καλό βαθμό τις γνωρίζω και όσες δεν γνωρίζω εδώ είμαστε να τις διαβουλευτούμε και να συναποφασίσουμε το μέλλον μας. Γιατί κακά τα ψέματα σε ένα μήνα τώρα που είναι η προεκλογική περίοδος και το μετερίζει που καλούμε εγώ αυτή τη στιγμή να υπηρετήσω του υποψηφίου βουλευτή στο ΙΝΠΕ Κοζάνης, ο χρόνος είναι τόσο σύντομος που δεν υπάρχει ό,τι έχω τα προηγούμενα χρόνια αφομοιώσει από τις ανάγκες του τόπου, θέλει και άλλη ζήμωση με την κοινωνία για να φτάσουμε σε ένα σημείο. Πάντως το ΠΑΣΟΚ εδώ, κίνημα αλλαγής, διεκδικεί βουλευτική έδρα, έτσι δεν είναι, δεν ξέρω. Κύριε Μαυρίδη, είναι... αν δείτε με τους υπολογισμούς που κάνουμε, αν δείτε σε πανελλαδικό επίπεδο να έχουμε πάνω το ΠΑΣΟΚ και είμαστε σίγουροι και βέβαιοι ότι θα το ξεπεράσουμε, το 10,1 περίπου θα έχουμε έδρα στην ΠΕ Κοζάνης, με την απλή αναλογική. Τώρα, έτσι που εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε πολύ πιο πάνω και θα μας κρίνει ο λαός και θα μας το δώσει, ιδιαίτερα στην ΠΕ Κοζάνης θα εκπλαγείτε με το αποτέλεσμα που θα δείτε της αύξησης του ποσοστού του κόμματός μας. Γιατί πραγματικά είναι οι πολιτικές τέτοιες που με το πρόγραμμά μας έχουμε διαβουλευτεί εδώ και καιρό και το καταθέσαμε στην δημοσιότητα από το πρώτο κόμμα που είχε εμπεριστατωμένο πρόγραμμα σε κάθε έναν τομέα της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και όντως μπορούμε να είμαστε η επόμενη μέρα που θα διαμορφώσει τέτοιες πολιτικές που να είναι σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών. Πρέπει να μπουν κόκκινες γραμμές κάπου, γιατί αυτή η ανέχεια μας έχει φέρει δυστυχώς να έχει φύγει. Η προστιθέμενη αξία της χώρας μας που είναι η νεολαία μας πρέπει να έχει προοπτική να τους δώσουμε και αισιοδοξία. Δεν μπορεί να βρίσκεται όλη η νεολαία στο εξωτερικό και να επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης ότι μείωσε την ανεργία και η ανεργία έπεσε και είμαστε στο 11,4. Γιατί έχουμε μείωση της ανεργίας? Γιατί αν φύγουν και όλοι οι νέοι μας, ο εργατικός πληθυσμός της χώρας στο εξωτερικό λογικό είναι να μειωθεί. Μέσα. Άρα λοιπόν, εκλογικός στόχος και η βουλευτική έδρα στην περιοχή της Περιφερειακής Συνότητας Κοζάνης, βεβαίως αυτά για τις πρώτες εκλογές, διότι αν προκύψουν και δεύτερες εκλογές, δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και προκύψουν δεύτερες εκλογές, τότε μια κοινή εκτίμηση, δεν ξέρω για να κλείσουμε με αυτό, είναι ότι τα κόμματα μετά το δεύτερο θα συμπιεστούν. Θα συμπιεστούν και εκλογικά και σε βουλευτικό επίπεδο, γιατί αλλάζει και το εκλογικό σύστημα. Από απλή αναλογική στις πρώτες εκλογές έχουμε άλλο σύστημα ενισχυμένης αναλογικής στις επόμενες, εφόσον γίνουν. Αυτό είναι ένα σενάριο, το έχετε υπόψη σας προφανώς, για να το κλείσουμε και με αυτό. Κύριε Μαυρίδη, θα πω κάτι. Εγώ δεν θα πάω στις δεύτερες εκλογές. Η Ευρώπη στο 80% διοικείται από κόμματα που έχουν βάλει τις κόκκινες τους γραμμές και από συνεργασίες. Δεν μπορεί και εμείς να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είναι θέμα εγωισμού του κυρίου Μητσοτάκη που θέλει την αυτοδυναμία του. Αλλά είναι στο χέρι του ελληνικού λαού, των πολιτών αυτή τη στιγμή, να δώσει τέτοια αποτελέσματα που να μπορέσει να βγει κυβέρνηση από την πρώτη, και εμείς φιλοδοξούμε αυτό, είμαστε το κόμμα που μπορεί να δώσει διέξοδο στα διέξοδα που έχουν δημιουργήσει οι δύο τελευταίες θητείες των κυβερνήσεων. Κύριε Νικολαίδη, και... ποιοι με ποιους να συνεργαστούν όμως, εδώ είναι το θέμα, διότι για να μην προκύψουν δεύτερες εκλογές πρέπει από τις πρώτες εκλογές αυτά να προκύψει η κυβέρνηση. Αυτά θα είναι αποτέλεσμα της επόμενης μέρας, στις 22 του Μάη, όλα τα κόμματα να καθίσουν στο τραπέζι και να δηλώσουν τις προθέσεις τους την επόμενη μέρα μετά από το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή είναι η γιορτή της δημοκρατίας, πρέπει οι πολίτες να είναι διαβασμένοι και ενημερωμένοι πάνω στα προγράμματα και να πάνε υπεύθυνα και να ψηφίσουν. Όχι με σενάρια που να προκαθορίζουμε εμείς την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Θα την καθορίσει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Την επόμενη μέρα θα το συζητήσουμε. Κατανοητό. Κύριε Νικολαίδη, Ισαάκ Νικολαίδης λοιπόν, φίλες και φίλοι, υποψήφιος βουλευτής στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Κύριε Νικολαίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά, καλόν αγώνα. Εγώ ευχαριστώ κύριε Μαυρίδη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.